Θείας πίστεως το φως κατέχω πικρά αν εχμαλώση. όφεν των θείων σου Αγίε αγιέ...

τα βγάζον τους ευσεβείς, χάρη τη θαυμάτων και νήσων της ευβίας, Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, ο οποίος σήμερα εορτάζει από την Εκκλησία μας. «Ας προσφέρουμε στον Θεό», λέει ο Απόστολος Παύλος, «διαμέσω του Ιησού Χριστού, του Αρχιερέα μας, πάντοτε και ακατάπαυστά θυσίαν ενέσεως και δοξολογίας». Και λέγοντας θυσία τονίζει ο Απόστολος, δεν εννοώ την θυσία των ζώων, αλλά μία θυσία που σαν καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, θα βγαίνει από τα χείλη όλων που θα ομολογούν το όνομά Του. Ο Θεός ζητεί ομολογία του ονόματός Του και η ομολογία αυτή είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία ομολογία ήταν και αυτή που προσέφερε στο Θεό ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο οποίο από την πατρίδα του βρέθηκε χμάλωτο των Τούρκων και έζησε ω δούλος σε έναν στο προκόπι της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα σε μία πόλη της Μικράς Ρωσίας της λεγόμενης σημερινή Ουκρανία από γονεί οι οποίοι του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος βρήκε τον Όσιο Ιωάννη ως στρατιώτη του τσαρικού στρατού να μάχεται κατά των Τούρκων. Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζόφ με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες του, ο Ιωάννης εχμαλωτίζεται και οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, όπου πολείται ο σε έναν πλούσιο αξιωματικό, του Ιππικού, ο οποίος ζούσε στο προκόπι της Καπαδοκίας. Ο Αγάς Αφέντης του τον έφερε στην Καπαδοκία και του ανέθεσε να φροντίζει τα άλογα του Ιππικού του. Τον έβαλε δηλαδή να είναι υποκόμος του. Γρήγορα ο Αγάς συμπάθησε τον Ιωάννη για την εργατικότητά του. Ένα όμως τον ενοχλούσε. Το ότι ο Ιωάννης ήταν χριστιανός. Η αφοσίωσή του στην χριστιανική πίστη ενοχλούσε και όλους τους Τούρκους της πόλης, οι οποίοι ζητούσαν από τον Αγά να τουρκέψει τον υποκόμο του, τον Ιωάννη. Ο Αγάς λοιπόν κάλεσε τον Ιωάννη και χωρίς πολλά πολλά λόγια, του ζήτησε να αρνηθεί το Χριστό και θα τον τιμήσει επεριόριστα. Ο Ιωάννης όμως ούτε να ακούσει δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ο Αγάς, αφού δεν πέτυχε το ποθούμενο με τις υποσχέσεις, τότε χρησιμοποιεί την βία. Πιστεύει ότι ο Ιωάννης γρήγορα θα λυγίσει από τον φόβο. Καταδικασμένος ψυχολογικά στην περιφρόνηση και στο μίσος των Τούρκων, ο Ιωάννης είναι ο Κιαφύρ, ο άπιστος δηλαδή, που του αξίζουν σκληρά βασανιστήρια. Τον χτυπούν με χοντρά ξύλινα ραβδιά, τον κλωτσούν, τον φτύνουν, του καίνε τα μαλλιά και ακόμη και το δέρμα της κεφαλής του με πύρινο τάση. Τον υποχρεώνουν να ζει μέσα στον βρώμικο στάβλο και να κοιμάται στις κοπριές. Ο Ιωάννης, πιστός και αφοσιωμένος στο Χριστό όπως ήταν, τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία μεγάλη. Η χριστιανική του πίστη γίνεται έλεγχος για τους Τούρκους στους ξυλοδαρμούς των Τούρκων απαντά το παλικάρι του Χριστού. Σαν εχμάλωτος και δούλος υπακούω στις προσταγές σας, εκτελώντας με αφοσίωση όλες τις εργασίες που μου αναθέτετε. Όμως στην πίστη μου προς το Χριστό δεν σας έχω αφέντες. Γι' αυτό το Χριστό μου δεν τον αρνούμε. Δέχεται ο θαυμαστός Ιωάννης όλους τους εξευτελιστικούς όρου της μαρτυρικής ζωής και την διαμονή του στο στάβλο, που του θύμιζε όπως έλεγε το σπήλαιο της Βιθλεέμ. Εδώ μέσα στον σκοτεινό και παγωμένο στάβλο, ο Ιωάννης ζούσε με άσκηση, νηστεία και προσευχή. Τον θαύμασαν οι Τούρκοι για την υπεράνθρωπη καρτερία του και με κατάπληξη τον ονόμασαν Βελή, δηλαδή Άγιο, ο αφέντης που τον είχε στην δούλεψή του τόσο τον αγάπησε που ήθελε να τον υιοθετήσει. Όλα αυτά τα χρόνια της εχμαλωσίας του, ο Ιωάννης στους σκληρούς αγώνες του, ένα είχε στήριγμα και μία παρηγοριά στην ζωή του, την πίστη του στο Χριστό. Κατέφευγε σε προσευχές, αγρυπνίες και κοινωνούσε κρυφά από τους τουρκού τα άχραντα μυστήρια απέναντι από το σπίτι του Αγά, μέσα σε έναν από τους παραδόξους βράχους της Καπαδοκίας, ήταν λαξευμένη μία εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Εδώ ερχόταν στα κρυφά και εκκλησιαζόταν. Η παρουσία του Οσίου Ιωάννου ήταν αληθινή ευλογία για τον τόπο του και αιτία πολλών αγαθών για τον αφέντη του. Η προσευχή του έκανε θαύματα πάντα όσα αν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντε, λείψεστε, είχε υποσχεθεί στου μαθητέ του ο Χριστό. Και ο Ιωάννη διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία του. Το αποδεικνύει περίτρανα το παρακάτω γεγονό. Κάποτε ο Αφέντη του αποφάσισε να μεταβεί για προσκύνημα στην Μέκα. Η Μέκα είναι το κέντρο λατρείας των μουσουλμάνων. Η σύζυγος του Αφέντη μετά από την παρέλευση αρκετών ημερών παρέθεσε τράπεζα σε συγγενείς και αξιωματούχους φίλους του για να εφρανθούν και να ευχηθούν να επιστρέψει ο άντρα τη υγιής στον τόπο ύστερα από το ταξίδι του. Ο Ιωάννης ως συνήθως υπηρετούσε το τραπέζι. Μεταξύ των εδεσμάτων που παρετέθησαν ήταν και το πιλάφι, το οποίο ήταν πολύ αρεστό στον αγά. Τότε η οικοδέσποινα θυμήθηκε τον σύζυγό της και είπε στον Ιωάννη «Πώς η ευχαρίστηση θα απολάμβανε ο αφέντης σου αν ήταν εδώ και έτρωγε μαζί μας τούτο το φαγητό». Ο Ιωάννης με προθυμία και απλότητα ζήτησε αμέσως ένα πιάτο γεμάτο πιλάφι και είπε ότι θα το έστελνε στον αφέντη του στην Μέκα. Στο άκουσμα των λόγων αυτών οι παρευρισκόμενοι γέλασαν νομίζοντας ότι ο Ιωάννης ήθελε να φάει το φαγητό ή να το δώσει σε κάποια πτωχή οικογένεια. Εκείνος όμως το πήρε, πήγε στο στάβλο και γονιπετής έκανε προσευχή και ανέθεσε στο Θεό την ικανοποίηση του αιτήματό του. Και όντως το πιάτο χάθηκε από τα μάτια του. Ο δε Ιωάννης επέστρεψε στην τράπεζα και είπε στην οικοδέσποινα ότι έστειλε το φαγητό στην Μέκα δέχθηκε όμως και πάλι τα χλεβαστικά σχόλια και τους γέλοτας των συνδετημόνων. Η έκπληξή τους βέβαια ήταν μεγάλη όταν μετά από λίγες μέρες επέστρεψε ο Αγάς από το ταξίδι του και έφερε στις αποσκευές του το πιάτο με το χαρακτηριστικό οικόσιμό του. Διηγήθηκε μάλιστα πως βρήκε το φαγητό ζεστό στο δωμάτιό του στην Μέκα χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο της μεταφοράς. Ακούγοντας τη διήγηση, η οικοί του έμειναν άφωνοι, ενώ η σύζυγός του του εξιστόρισε τα διαδραματισθέντα. Αυτό το θαύμα διαφημίστηκε σε όλο το χωριό και τα πέριξ, και όλοι πλέον θεωρούσαν τον Ιωάννη ως άνθρωπο δίκαιο και αγαπητό στο Θεό και τον εσέβοντο. Ύστερα από λίγα χρόνια ο Όσιος Ιωάννης ασθένησε και προαισθανόμενος στο τέλος του, επεθύμησε να μεταλάβει για τελευταία φορά τον ουράνιο άρτο για να τον έχει συνοδοιπόρο του την ώρα της εξόδου του από τη ζωή. Ο ιερέας Θεόδωρος Παπαδόπουλος ονόματι φοβήθηκε λόγω του φανατισμού των Τούρκων να μεταφέρει τα Άγια στο Σταύλο. Κατά θεία φώτιση όμως πήρε ένα μήλο, το έσκαψε, έβαλε μέσα σε αυτό την Θεία Κοινωνία και αφού πήγε στο στάβλο κοινώνησε τον μακάριο Ιωάννη. Και έπειτα από λίγο ο πιστός δούλος του Θεού παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του πλάστου του, τον οποίο τόσο πολύ αγάπησε και για χάρη του θανατονόταν κάθε μέρα, λογιζόμενος ως πρόβατον επισφαγήν. Η πρόσκαιρη εχμαλωσία του και η κακοπάθεια έλαβαν τέλος ο Ιωάννης μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, αμέσως πέρασε στην αιώνια αγαλίαση και μακαριότητα. Οι ιερείς και οι χριστιανοί του Προκοπίου πέτυχαν να πάρουν την άδεια του Αγά και να ενταφιάσουν χριστιανικά τον Ιωάννη. Με συγκίνηση και δάκρυα, μέσα σε βαθιά κατάνοιξη, ο μέχρι χθες σκλάβος κυδεύθηκε από χριστιανούς, Τούρκους και Αρμενίους, ω αφέντη και δεσπότης. Σήκωσαν στου ώμου του το πολύ αθλουλεκίνο σώμα, με θυμιατά και λαμπάδε και με μεγάλη ευλάβεια το έφεραν στο κημητήριο των Χριστιανών, όπου και το ενταφίασαν. Ο γέροντα ιερέα, ύστερα από τρία χρόνια, είδε στον ύπνο του τον Όσιο Ιωάννη και του είπε ότι το σώμα του με τη χάρη του Θεού έχει μείνει άφθαρτο όπως το έβαλαν μέσα στον τάφο πριν από τρία χρόνια. Να το βγάλουν λοιπόν και θα το έχουν ως ευλογία του Θεού στους αιώνε των αιώνων. Μετά τους δισταγμούς του απλοϊκού εκείνου ιερέως, κατά θεία παραχώρηση ένα ουράνιο φως φωτίζει τον τάφο του Οσίου Ιωάννου ο σπύρινος στήλος. Οι χριστιανοί τότε άνοιξαν τον τάφο και αντίκρισαν το σώμα του Οσίου να είναι ακέραιο, άφθαρτο και μυρωμένο. Με πνευματική χαρά το σήκωσαν και το μετέφεραν στον ιερό ναό του Προκοπίου, όπου έγινε προσκύνημα μέγα για όλη την Καπαδοκία. Ένα από τα μεγάλα θαύματα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, τα οποία έχει επιτελέσει και θα συνεχίζει να επιτελεί στους αιώνε των αιώνων με την δύναμη του Θεού είναι η διάσωση του ιερού του λιψάνου από την φωτιά. Περί το έτος 1832 εισήλθαν οι γενίτσαροι στο προκόπιο της Μικράς Ασίας με επικεφαλής τον Οσμάν Πασά, ο οποίος έκανε έφοδο στο προκόπι και ο στρατός του έκανε λεηλασίες και βιοπραγίες. Κάμποση από τους στρατιώτες του Αφού άρπαξαν από εδώ και από εκεί διάφορα πράγματα, μπήκαν και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Προκόπη, εκεί όπου εφηλάσσετο το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου. Επήραν κάμποσα ασημικά, κανδύλες και άλλα ιερασκεύη. Άνοιξαν και την λάρνακα του Οσίου, ελπίζοντας να βρουν και εκεί ασημικά και χρυσαφικά. Από το κακό τους που βγήκαν γελασμένοι και δεν βρήκαν τίποτα μέσα στην λάρνακα, για να χλεβάσουν την χριστιανική πίστη, αποφάσισαν να κάψουν το ιερό σκίνομα. Το έβαλαν στο προάβλιο, μάζεψαν πολλά φρύγανα ξύλα και έβαλαν φωτιά και έριξαν μέσα οι ασεβείς το ιερό σκήνομα, επάνω στην πυρά, μέσα στις φλόγες. Το ιερό σκίνομα με την δύναμη της θεία Χάριτος που υπήρχε σε αυτό, όχι μόνο άφλεκτο και απείραχτο έμεινε, αλλά και φάνηκε στους ασεβείς ότι ζούσε και ότι τους φοβέριζε και τους έδιωχνε από τον περίβολο της εκκλησίας. Οι ασεβείς κατατρομαγμένοι έφυγαν. Αυτά διηγούνται οι ίδιοι στρατιώτες στους ομόθρησκούς τους, τους Τούρκους. Την άλλη μέρα οι χριστιανοί βρήκαν τα ασημικά που είχαν αφήσει οι στρατιώτες φεύγοντας, μισοπεθαμένοι από τον φόβο τους, καθώς και το ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννου, το οποίο ήταν άθικτο από τη φωτιά, και το έβαλαν πάλι μέσα στην Λάρνακα. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα στο προκόπιο της Μικράς Ασίας και άνθρωποι από όλον τον κόσμο επεσκέπτοντο την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και αργότερα για τις ανάγκες των προσκυνητών χτίστηκε μεγαλύτερη εκκλησία αφιερωμένη στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, η οποία το 1950 κατεδαφίστηκε ολοσχερός από τους Τούρκους. Μετά από το 1922 με 1924, όπου πραγματοποιήθηκε ο ολοκληρωτικός ξεριζωμός και η εξόντωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι χριστιανοί έφεραν από το προκόπι της Καπαδοκίας το σκήνομα μαζί με τις εικόνες και τα άλλα ιερά σκεύη και τα μετέφεραν στο νέο προκόπι στην Εύβοια, όπου έχτισαν την μεγαλοπρεπή εκκλησία που υπάρχει σήμερα, εναπέθεσαν το ιερό σκήνομα, το οποίο μέχρι σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί και να ξεχύνει την ευλογία του ουρανού στην γη. Ας έχουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού και να μας δίδει και εμάς δύναμη να μιμηθούμε το παράδειγμά Του και την πίστη Του. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.